Περιφερειατικής οι άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων τυπώνονται σε χαρτί Α4 λόγω έλλειψης κονδυλίων και δικαστικής διαμάχης με τις εταιρείες που προμήθευαν το ειδικό πράσινο χαρτί. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σήμερα, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια. Μάλλον τελειώσει το χαρτί, δεν ξέρω τι γίνεται. Όπως τελειώνουν όλα παντού, τελειώσει και το χαρτί εδώ. Πάντως τώρα θα βάλουν τσιπάκι για να πληρώνουμε τα τέλη. Σε τα σκυλιά κι εμείς. Και σε λίγο δεν θα την καθόλου σε χαρτί. Θα φτιάξουν ένα λαδόκολα γραμμένη με στυλό, ορίστε. Θα τη λύγουμε και το τσιπάκι. Έτσι, μπράβο. Όλα μαζί και πάρτα. Σε πολλές περιπτώσεις, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, τελειώνει ακόμα και το χαρτί Α4. Τότε οι υπάλληλοι της περιφέρειας τυπώνουν τις άδειες των αυτοκινήτων σε χαρτί υπολογιστή. Το οποίο, όπως λένε οι οδηγοί, ξεθοριάζει από τον ήλιο. Δύο διαφορετικά ή διαδύον. Το ένα είναι σε Α4. Το ένα σε Α4, το άλλο είναι από κομπιούτερ. Το άλλο στον ήλιο λέει σβήνουν τα γράμματα. Σβήνουν τα γράμματα, ναι. Ξασθενούν τα γράμματα και δεν φαίνεται. Οπότε εκεί τι κάνουμε. Σε κανένα εξάμηνο, οχτάμηνο έρχεσαι για αντίγραφο πάλι. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του 2016, όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα θα πρέπει να προμηθευτούν ειδικό αυτοκόλλητο σήμα, στο οποίο θα είναι ενσωματωμένο και τσιπάκι. Αυτό θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το αν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, αν το όχημα είναι ασφαλισμένο και αν έχει περάσει από έλεγχο κταίου. Τσιπάκι θα βάλετε για να πληρώνετε τα τέλη. Τι πράγμα. Τσιπάκι για να πληρώνετε τα τέλη. Jeep. Τσιπ. Jeep. Τσιπ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το chip. Chip. Ο έλεγχος του σήματος θα γίνεται από περιπολικά, τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με ειδικές συσκευές ελέγχου. Βέβαια για τις άδειες κυκλοφορίας, οι αστυνομικοί αρκούνται στην επίδειξη μιας απλής φωτοτυπίας σε χαρτί Α4. Άλλο τσιπάκι, άλλο τζιπάκι. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Άγνωστοι έβαλαν τη νύχτα σε σπίτι στην Κηφισιά και λίστεψαν μια οικογένεια. Οι ληστές γροθοκόπησαν το γιο και απείλησαν τη μητέρα του για να τους αποκαλύψουν.